Όπως θα ενθυμίστε, είχαμε δώσει την μαρτυρία της Αγίας Γραφής δια την πραγματικότητα του Αντιχρίστου. Είχαμε αναφέρει και αυτήν ακόμη αυτών των λόγων του Κυρίου, ότι εγώ ελήθα εν το όνοματι του Πατρός μου και ουλαμβανετέ με, εάν άλλος έλθει εν το όνοματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Αλλά εκείνος ο οποίος μας δίδει με τα περισσή σαφηνείας και ακριβίας την περιγραφή του Αντιχρίστου είναι, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος. Εις την δευτέραν προς Θεσσαλονικής επιστολή του, εξ αφορμής μιας ανησυχίας των χριστιανών Θεσσαλονικαίων δια μίαν επικειμένη δευτέραν του Χριστού παρουσίαν, τους απαντά ότι εάν δεν έλθει πρώτα ο Αντίχριστος, ο άνομος, ο Υιός της αμαρτίας, της απολίας, δεν θα έρθει ο Χριστός. Και κανείς, λέγει, να μη σας εξαπατήσει κατ' ουδέν αλόγου, που σημαίνει ότι ήταν ένα σημάδι για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ο ερχομός του Αντιχρίστου. Να σας το διαβάσω, χωρίς όμως να το αναλύσω και να το ερμηνεύσω περισσότερο, για να μην αργήσουμε, διότι εξάλλου επιμέρους ερμηνεία έχω κάνει στα προηγούμενα και στο σημερινό θέμα βεβαίως μερικά θα ερμηνευτούν. Μη τις ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπο ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτων και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, ου μνημονεύεται ότι έτιον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν και μην το κατέχον είδατε εις το αποκαλυφθήν εαυτόν εν το εαυτού καιρό. Το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κύριος αναλώσει το πνεύμα της στόματος αυτού και καταργήσει την επιφανία της παρουσίας αυτού, ου εστίν η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και συνείς και τέραση ψεύδος και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης, ανθών την αγάπη της αληθείας, ούτε δέξαντο εις το σωθήνε αυτούς, και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, ή να κριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλλά ευδοκίσαντες εν τη αδικία. Είναι πάρα πολύ σαφής, λοιπόν, αγαπητοί μου, όπως είδατε, ο Απόστολος Παύλος, εις το σημείων της ελεύσεως του Χριστού Αντιχρίστου, δίνοντάς μας πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία. Πότε θα έλθει ο Αντιχριστός? Αναφερόμενος ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή ακριβώς που προλίγου σας διάβασα, σημειώνει εις τους Θεσσαλονικείς ότι θα έλθει πρώτα η αποστασία. Και αποστασία δεν εννοεί μόνο απλώς ότι οι άνθρωποι θα σημειώσουν την αποστασία από τον Θεό, αλλά αποστασία, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, είναι αυτός ούτως ο Αντίχριστος. Ότι δηλαδή πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά θα έρθει ο Χριστός. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, πρώτου Χριστού ο Αντίχριστος έρχεται, και μάλιστα ευθύς μετά τον Αντίχριστο. Συνεπώς ο χρόνος ελεύσεως του Αντιχρίστου συνδέεται με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, και οπωσδήποτε, αφού η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι άγνωστος και ο ερχομός του Αντιχρίστου παραμένει άγνωστος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος είπε την εξής
φράση περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος, Ματθαίος 24,36. Περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι, μόνο ο πατήρ μου λέγει γνωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι κανείς πράγματι δεν γνωρίζει τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και κατά συνέπεια και τον ερχομό του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι, υπογραμμίζω γιατί μου ετέθη μία απορία εκ μέρους κάποιου φίλου ακροατού, ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ του Αντιχρίστου και του Χριστού η χιλιετής βασιλεία. Όχι. Ευθύς μετά τον Αντίχριστον έρχεται ο Χριστός. Είναι σαφής αυτή η διδασκαλία, θα το δούμε στη συνέχεια, και επιπλέον όλοι οι πατέρες περί αυτό μιλούν. Η χιλιετής βασιλεία, το λέω εκ προημίων διότι θα μιλήσουμε για αυτήν στο οικείον σημείο όταν θα φτάσουμε της Αποκαλύψεως. Η χιλιετής βασιλεία δεν είναι όπως ερμηνεύουν οι χιλιαστές, ότι μετά τον Αντίχριστον θα έρθει η χιλιετής βασιλεία. Όχι. Καταρχάς ο αριθμός 1000 είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ο αριθμός ο ακριβής 1000. Όπως λέμε των αριθμών 3, 7, 10, 40, 100. Ένας λέει είχε 100 πρόβατα και έχασε το 1. Στρογγυλός αριθμός. Έτσι και τα 1000 χρόνια είναι ο χρόνος ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού, και χαρακτηρίζεται από όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας ο χρόνος του Ευαγγελίου, δηλαδή αυτόν τον οποίον ήδη διερχόμεθα. Είναι ο χρόνος που κηρύσσεται και εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν ο χρόνος, ο χιλιετής, είναι από την πρώτη παρουσία του Χριστού έως τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Μετά τον Αντίχριστο δεν θα υπάρχει πια χρόνος. Θα έρθει κατευθείαν ο Χριστός, τον οποίον θα δούμε, θα αναλώσει, θα καταστρέψει ο Κύριος. Λοιπόν, ο Κύριος είπε για εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει. Αλλά κοιτάξτε τι είπε. Αν το προσέξουμε λίγο το κείμενο, θα δούμε ότι έχει κάτι να μας αποκαλύψει και ότι ακόμα έρχεται σε συμφωνία με πλήστα όλα όσα άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Μην εκπλαγείτε. Περί της ημέρας και ώρας, αυτό δείχνει μια ακρίβεια, ώστε λοιπόν η ημέρα και η ώρα δεν είναι γνωστά εις τους ανθρώπους, αλλά ο περίπου χρόνος δύναται να είναι γνωστός. Αγαπητοί μου, ναι, δεν καινοτομώ, να φυλάξει ο Θεός. Αλλά τι εννοούμε ο περίπου χρόνος? Ο Χριστός έδωσε σημάδια, και μάλιστα όταν είπε για την ημέρα και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει, ευθύς παρακάτω στον Ματθαίον 24,36, κοιτάξτε στο σπίτι σας, δίνει σημάδια το πως ακριβώς θα συμβεί η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και όταν δίνει σημάδια, σημαίνει μπορούμε χονδρικά να προσδιορίσουμε. Εξάλλου δεν είναι τα μοναδικά σημάδια που ο Κύριος εδώ δίδει στον Ματθαίον, και αλλού άλλα που δίνει ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος δίνει σημάδια. Θέλετε? Να ένα πρώτο σημάδι. Κατ' ουδένα λόγο να μη σας εξαπατήσει κανείς, διότι εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία, δεν θα έρθει ο Κύριος. Διότι τότε τους εξαπατούσαν ότι ο Κύριος έρχεται, και είχαν αφήσει τις δουλειές τους, κλείσαν τα μαγαζιά τους, να μιλήσουμε μια σύγχρονη έκφραση, και περίμεναν να έρθει ο Χριστός. Όπως κατά καιρούς οι χιλιαστές λένε έρχεται, έρχεται. Όχι.
Και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέγει, προσέξτε, εάν δεν έρθει ο Αντίχριστος, ο Χριστός δεν έρχεται. Σας ερωτώ, είναι ή δεν είναι αυτό σημάδι? Είναι σημάδι. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος είπε, ουραγή στην πίστη θα είναι οι Εβραίοι. Ακόμη είπε, ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος θα κηρυχθεί πρώτα το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση, εις όλα τα έθνη και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, ακόμη είδαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, σημεία στον ουρανό κλπ. Όλα αυτά είναι σημάδια που προσδιορίζουν, χονδρικά βεβαίως, ότι αν βρισκόμεθα πολύ μακριά ή σχετικώς κοντά ή πολύ κοντά. Επί παραδείγματι ακούτε, και δεν το ακούτε από μένα φυσικά, το έχετε ακούσει από πλήστα στόματα και θα το έχετε διαβάσει σε πάρα πολλά σημεία, που λέγει, ζούμε σε καιρούς αντιχρίστου, ζούμε σε χρόνους αντιχρίστου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χονδρικά τοποθετούμε πάνω κάτω την εποχή μας, αν είναι κοντά ή μακριά η ημέρα του Κύριου. Δεν αντίκειται λοιπόν εις το άγνωστον της ημέρας και της ώρας όσα λέμε, γιατί ο Κύριος μίλησε περί της ημέρας και της ώρας. Τώρα, εάν ο προσδιορισμός είναι γύρω στα 50 χρόνια ή στα 100 χρόνια, αυτό είναι ένας προσδιορισμός κατά προσέγγιση που δίνει η ίδια η Αγία Γραφή τα σημάδια της. Ακούστε όμως τι λέει ο ίδιος ο Κύριος μετά από τον λόγο που είπε περί της ημέρας και της ώρας. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, ήταν ο χρόνος του κατακλυσμού γνωστός ή άγνωστος? Προφανώς είναι το άγνωστος. Είτο και γνωστός και άγνωστος. Συγκεκριμένα, ο χρόνος δεν ήταν άγνωστος. Στον Νόε τουλάχιστον. Αλλά η ημέρα και η ώρα ήταν άγνωστα. Εις τον Νόε. Εις τους έξω ανθρώπους, παντελώς άγνωστα. Όλα. Ακούσατε το πώς. Λέγοντας το ίδιο παράδειγμα ο Κύριος, ότι έδωσε ο Θεός εντολή στον Νόε να κατασκευάσει την κυβωτό. Και η κυβωτός κατασκευάζεται. Πόσα χρόνια κράτησε η κατασκευή της κυβωτού? 120 χρόνια. Στα 120 χρόνια τι έβλεπαν οι άνθρωποι υπέρι τον Νόε? Νόε, τι φτιάχνεις? Μία κυβωτό. Δεν την κάνεις. Τι θα είναι αυτό το πλεούμενο? Τι πράγμα θα είναι αυτό? Ένα πλοίο μεγάλο που οι διαστάσεις δίδονται από την ίδια την Αγία Γραφή. Ο Θεός θα στείλει κατακλυσμόν και θα πληγούν οι άνθρωποι επειδή είναι πολύ αμαρτωλοί. Και ο Θεός μου είπε να κατασκευάσω αυτή την κυβωτό για να σωθώ εγώ και η οικογένειά μου. Και έλεγαν οι σύγχρονοι του Νόε. Ο Νόε γέρασε και έχασε το μυαλό του. Τρελάθηκε ο Νόε. Διότι δεν επίστευαν. Τι ήταν λοιπόν τα 120 χρόνια κατασκευής της κυβωτού? 120 χρόνια κήρυγμα μετανοίας. Αλλά όταν ήρθαν τα 120 χρόνια, λέγει ο ίδιος ο Κύριος, όταν εισήλθε Νόε στην κυβωτόν, τότε άρχισε ο κατακλυσμός. Μόλις μπήκε στην κυβωτό, ο Θεός του είπε, σήμερα θα μπει στην κυβωτό. Μπήκε μέσα ο Νόε. Μάλιστα ετοίμασε τα ζώα μέσα με όλη του την άνεση. Έβαλε όλα τα ζώα μέσα. Σε πολλά ζευγάρια. Αναφέρει και τα ζευγάρια η Αγία Γραφή. Έβαλε τροφές. Έβαλε εφοδίασε μέσα. Και όταν όλα τα τελείωσε, του λέγει ο Θεός, τώρα μπες μέσα και κλείσε την πόρτα. Και μόλις μπήκε μέσα, άρχισε να βρέχει. Για τον Νόε ήταν άγνωστος ο περίπου χρόνος. Καθόλου. Όταν
βλέπει ότι τελείωσαν οι δουλειές του, ότι τελείωσε η συλλογή των ζώων. Και επιτέλους, πόσο θα ήταν μια ανθρώπινη ζωή? Ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια. Ο Νόε έζησε 600 χρόνια. Θα μπορούσε λοιπόν να επεκταθεί ο κατακλυσμός, η αναμονή του κατακλυσμού πέρα από τα όρια της ζωής του Νόε? Αναφεσβήτητα όχι, αφού του είπε ο Θεός ότι θα πρέπει αυτός να σωθεί. Άρα ο περίπου χρόνος ήταν γνωστός, ήταν μέσα στα όρια μιας ανθρωπίνης ζωής, τη ζωής του Νόε. Η ημέρα όμως δεν ήταν γνωστή, ούτε η ώρα. Με το παράδειγμα που ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει και λέγει, όπως έγινε τις ημέρες εκείνες στον Νόε, το ίδιο θα γίνει και στον Υιόν του ανθρώπου, σε μένα, ότι θα εμφανιστώ. Έτσι οι πιστοί δύναντε να προσδιορίσουν. Ακόμη ο Άγιος Ιγνάτιος, για να περιοριστώ σε αυτά γιατί είναι τόσα πολλά τα σημάδια, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος στον Άγιον Πολύκαρπο, σε αυτή τη θαυμάσια επιστολή του, τους καιρούς καταμάνθανε των αναμενόμενων προσδόκα. Πού θα πει να μελετάς τους καιρούς? Είναι σύμφωνο με το Λόγο του Χριστού. Λέγει, το πρόσωπο του ουρανού, δηλαδή μετεωρολογικά, κρίνεται αν θα βρέξει, θα έχουμε καλό καιρό. Τους καιρούς, τους ιστορικούς, λέει στους συγχρόνους του ο Κύριος, δεν τους βλέπετε, δεν τους κρίνετε, υποκριτέ. Και μας καλεί ο Κύριος να καταμανθάνουμε τους καιρούς. Αυτό λέγει τώρα ο Άγιος Ιγνάτιος, τον Άγιο Πολύκαρπο, τον Επίσκοπο Σμύρνης. Καταμάνθανε τους καιρούς. Μελέτα τους καιρούς. Αλλά ως προς τι να τους μελετάει τους καιρούς? Των αναμενόμενων προσδόκων. Αυτόν που περιμένουμε, τον Χριστόν, περίμενε τον. Αντίκυνται αυτά στο Λόγο του Κυρίου, ότι περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει? Αναμφισβήτητα όχι. Αλλά θα ξαναμείνω και θα τελειώσω στο σημείο αυτό, ότι εκείνο που έχει πάρα πολύ σημασία για μας, πάρα πολύ σημασία, είναι ότι ο Κύριος είπε ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία δεν θα, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, δεν θα γίνει εάν δεν έρθει πρώτα ο Αντίχριστος. Αυτό έχει πολύ σημασία. Και κάτι άλλο έχει πολύ σημασία. Επιτέλους, και αν δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, αν λάβετε υπόψη ότι οι Αντίχριστοι πολλοί γεγόνεσαι. Υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι. Ξεκίνησε η υπόθεση από τον καιρό που ο Χριστός ανεφανίστη. Για να μην πω, σας το είχα πει, τον Μάιον. Ξεκίνησε από τον Παράδεισο του Θεού. Τότε το πρώτο όργανο του διαβόλου, και συνεπώς τύπος Αντιχρίστου, είναι ο Κάιν, ο οποίος φωνεύει τον Άβελ. Και τον φωνεύει τον Άβελ γιατί, λέτε? Για να ματαιώσει ο δράκον, ο διάβολος, τι? Τον ερχόμο του Μεσσίου που θα ήταν απόγονος από τον Άβελ. Γιατί ήξερε πολύ καλά ότι ήταν όργανό του ο Κάιν, και από τον Κάιν δεν θα έρχεται ο Μεσσίας. Και ματαιώνει το έργο του Μεσσίου βάζοντας τον Κάιν να φωνεύσει τον Άβελ. Αλλά ανταυτού εγέννησε ο Αδάμ τον Σιθ, ο οποίος κρατάει τώρα τη γενεαλογία του Μεσσίου. Από τότε ενεργεί ο Αντιχριστός. Έτσι, τι μας ενδιαφέρει αν θα έρθει του χρόνου, φέτος, ύστερα από 50 χρόνια, ύστερα από 500 χρόνια? Σημασία έχει, αγαπητοί μου, ότι Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι, υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι, όπως λέγει η ίδια η Αγία Γραφή, και οφείλουμε να προσέχουμε, διότι τι νομίζετε, δεν μπορούμε να χάσουμε την ψυχή μας από τις επιδράσεις των αντιχρίστων που υπάρχουν στην εποχή μας.
ποιο ακριβώς θα είναι το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Το πρόσωπό του μας το διαζωγραφίζει η Αγία Γραφή και το ερμηνεύουν οι πατέρες ως εξής. Θα είναι ο διάβολος που θα έχει ενανθρωπίσει ή θα είναι απλούς άνθρωπος? Άρα ο Σατανάς, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδαμός. Ούκ αυτός ο διάβολος γίνεται άνθρωπος κατά την του Κυρίου ενανθρώπισιν μη γέννητο, λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Συνεπώς θα είναι άνθρωπος. Θα είναι άνθρωπος κατ' ενέργεια του Σατανά, δηλαδή όργανον του Σατανά, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος Β' Θεσσαλονικής 2,9. Ως άνθρωπος ο Αντίχριστος θα γεννηθεί από άνθρωπο, από γυναίκα, αλλά εκ πορνείας. Το λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και τούτο για να δώσει την εντύπωση ότι γεννήθηκε, εφόσον δεν θα είναι γνωστός ο πατέρας του, αφού θα είναι εκ πορνείας, ότι γεννήθηκε εκ παρθένου, κατά απομίμηση του Χριστού. Όπως σας είπα, είναι ο πίθηκος του Χριστού ο Αντίχριστος κατά των λόγων του Ιερού Αυγουστίνου. Και εάν ο διάβολος είναι αρχή, μέσον και τέλος παντός κακού, ο Αντίχριστος θα είναι το τέλος παντός κακού. Θα είναι ο πιο σάπιος κακός, καρπός από την πτώση του Αδάμ και επέκεινα. Ο πιο σάπιος καρπός και στην ποιότητα αλλά και χρονικά. Ο τελευταίος πιο σάπιος καρπός που ποτέ η ανθρωπότητα, η πτώση του Αδάμ, έχει δώσει. Θα είναι ο Αντίχριστος. Θα είναι Εβραίος, λέγει ο Οικουμένιος. Δεν λέω παραπομπές για να μην αργώ. Πατρολογία 119,117. Θα είναι κρίζης Εβραίων, λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, αφού θα είναι όχι απλώς Εβραίος αλλά και εκ ρίζης Εβραίων, δηλαδή εκ προγόνων Εβραίος. Και ποιοι θα είναι αυτοί οι προγονοί του? Από εκείνους που επιμένουν εις την απιστία εις το πρόσωπο του Χριστού. Θα είναι από τη φυλή του Δάν, όπως ήδη αναφέραμε στην προφητεία του Ιακώβου. Επειδή θα κατάγεται από τη φυλή του Δάν, γι' αυτό αν ενθυμίστε όταν αναλύσαμε μια περασμένη από πέρσι περικοπή στην Αποκάλυψη, δεν συγκαταλέγεται στις 12 φυλές όταν συντάσσει τις 12 φυλές ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Είναι στο 7ο κεφάλαιο 5 έως 8. Δεν συγκαταλέγεται η φυλή του Δάν, επειδή από αυτήν θα έρθει ο Αντίχριστος. Εδώ μια μικρή απορία θα ήθελα να σας λύσω, αν μπορώ. Ίσως θα πείτε, σήμερα δεν υπάρχουν οι φυλές και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν θα είναι από τη φυλή του Δάν ή όχι. Οι ίδιοι οι Εβραίοι πλέον δεν έχουν τις φυλές. Είναι χαρακτηριστικό, αγαπητοί μου, ότι διατηρήθησαν οι φυλές με όλες, θα λέγαμε, τις καταγραφές, τις ληξιαρχικές, παρότι ήδη εμεσολάβησε η βαβυλωνιακή εκμαλωσία και η καταστροφή της Ιουδαίας, διατηρήθη ο κατάλογος, ο ληξιαρχικός των φυλών, όχι όλων, κυρίως του Ιούδα, για να έλθει ο Χριστός. Γι' αυτό με βάση αυτούς τους καταλόγους ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ιερός Ευαγγελιστής Λούκας μας παραθέτουν την γενεολογία του Χριστού. Δεν είναι χωρίς σημασία αυτό, για να αποδείξουν ακριβώς ότι επληρώθη η προφητεία του Ιακώβ ότι εκ του Ιούδα θα είναι η προσδοκία των εθνών, δηλαδή ο Μεσσίας. Δια τον Ιησού Χριστόν διατηρήθη η φυλή του Ιούδα και απεδείχθη αυτό. Δια τον Αντίχριστον
υπήρχε η προφητεία, υπάρχει η προφητεία του Ιακώβ για το παιδί του τον Δαν, χωρίς αυτό να είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, οπωσδήποτε να διατηρηθεί η φυλή του Δαν. Δεν υπάρχει καθόλου ανάγκη να διατηρηθεί. Ένα θα έχει σημασία, ότι με τον τρόπον αυτόν θέλησε να τονιστεί ο ερχομός του Αντιχρίστου, και ο οποίος ερχομός του Αντιχρίστου, σημειώσατε, θα ήτο εξ Εβραίων, αλλά θα επραγματοποιεί το η προφητεία του Ιακώβ μερικώς, όπως ήτο ο κριτής Σαμψών, δια να δειχθεί ότι εφόσον η μερική προφητεία εξεπληρώθη, οπωσδήποτε θα εκπληρωθεί και το όλον της προφητείας. Χωρίς αυτό να είναι ανάγκη, οπωσδήποτε να διατηρηθεί η φυλή του Δαν. Τοπικά, ο Αντίχριστος θα προέλθει από τη Γαλιλαία. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, Βεπές 35,132, «Εκ της Γαλιλαίας, όθεν ο Χριστός εξήλθεν, εξέρχεται, ως φυσήν η γραφή», όπως λέγει η γραφή, «σκύμνος λέοντος Δαν και εκπηδήσει εκ Βασάν, αυτή δε εστίν Σκυθόπολης». Όπως ο Χριστός προήλθε από την Γαλιλαία, κατά τον ίδιο τρόπο θα προέλθει και ο Αντίχριστος από την Γαλιλαία. Το καταπληκτικό είναι, αγαπητοί μου, ότι αυτή τη στιγμή η Γαλιλαία είναι πράγματι εβραϊκή. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτά είναι τα διάφορα σημάδια τα οποία υπάρχουν. Ότι μέχρι τώρα δεν ήταν εβραϊκή η Γαλιλαία, και αιώνες δεν ήταν εβραϊκή η Γαλιλαία. Τώρα είναι εβραϊκή η Γαλιλαία. Έχει σημασία αυτό. Διότι όταν θα προέλθει από εκεί ο Αντίχριστος, θα είναι σαφές ότι προέρχεται εξ Εβραίων. Λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός τα εξής. Τίκτεται εκ πορνείας ως έφηβεν, όπως είπαμε, και ανατρέφεται λελιθότος, ανατρέφεται κρυφά, και εφνίδιον επανίσταται και αντέρει και βασιλεύει. Εφνιδίος, λέγει, θα παρουσιαστεί, θα επαναστατήσει, θα βασιλεύσει. Και εν της πρωιμής μεν της βασιλείας αυτού, μάλλον δε τυραννίδος, υποκρίνεται αγιοσύνη. Στην αρχή, λέει, όταν θα βασιλεύσει, θα υποκριθεί ότι είναι σπουδαίος, άγιος άνθρωπος. Η νίκα δε επικρατεί γέννηται, διώκει την εκκλησία του Θεού και εκφαίνει πάσαν την πονηρία αυτού. Όταν όμως επικρατήσει, τότε παρουσιάζει τον πραγματικό του εαυτόν και όλη την πονηρία του, και τότε διώκει την εκκλησία του Χριστού. Αν ρωτήσετε και ποιος είναι ο σκοπός αυτής της υποκριτικής αγιοσύνης του Αντιχρίστου, θα σας απαντήσω. Η πολιτική του επικράτηση και η κοσμοκρατορία του. Ακούστε πώς το λέγει αναλυτικότερα αυτό το αγιοσύνη του Ιερού Δαμασκηνού ο υπόλυτος επίσκοπος Ρώδης. Λέγει τα εξής. Δεν θα σας το ερμηνεύσω, γιατί είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε. Μόνο ανάγνωση σας κάνω. Γεννήσετε πραΐς. Θα γίνει πράος άνθρωπος. Αγαπητικός, ήσυχος, ευλαβής, ειρηνοποιός, μισόν αδικίαν, βδελιτόμενος δώρα, δεν θέλει τη δωροδοκία, ειδωλολατρίαν μη προσιέμενος, δεν παραδέχεται ειδωλολατρίαν. Τας γραφάς, φυσίν, αγαπών, θα λέγει ότι αγαπάει τις γραφές. Ιερείς εδούμενος, ντρέπεται, σέβεται τους ιερείς. Πολυάστημον, τάσπρα γένια τα τιμά, τάσπρα μαλλιά. Επορνίαν μη καταδεχόμενος, δεν καταδέχεται την πορνία, είναι εγκρατής. Μοιχείαν δελιτόμενος, καταλαλιές μη προσέχον. Όρκους μη καταδεχόμενος, φιλόξενος, φιλόπτωχος. Ελεήμων, χείρες επικουρών, φροντίζει για τις χείρες.
ορφανών προϊστάμενος, αγαπών πάντας. Τους μαχωμένους ανθρώπους καταλάτων εις αγάπην και λέγον μη επιδιέτω ο ήλιος επί το παροργισμό ημών. Χρυσόν ουκ έκτηται, είναι ακτήμων. Αργύριον ουκ αγαπήσει, πλούτον ουκ προσύεται, δεν θα αποκτήσει πλούτον. Σπουδαία χαρακτηριστικά, ωραίος άνθρωπος, περίφημος. Προσθέσατε παρακαλώ εις αυτόν τον κατάλογο της αγιοσύνης του και τα θαύματα που θα επιτελεί, για να δείτε με πόση ευκολία θα πλανήσει τους ανθρώπους. Εδώ εμφανίζεται μία Αθανασία Κρικέτου και ένας Χρήστος από το Γάζωρο και σου λέει σπουδαίοι άνθρωποι είναι αυτοί. Για να δείτε πόσο εύκολα θα πλανηθούν οι άνθρωποι. Και όπως ο αρχαίος σόφης είτε όπως μας λέγει το βιβλίο της Γενέσεως φρονιμότατος από όλα τα ζώα του παραδείσου, έτσι και ο Αντίχριστος θα είναι εν υποκρίση Άγιος, αλλά εν υποκρίση Άγιος, δηλαδή υποκριτικά. Μας λέγει ο Ιπόλυτος, επίσκοπος Ρώμης, ότι όταν είδωσιν οι λαοί και η δύναμη το σάφτας αρετάς και το σάφτας αυτού δυνάμεις πάντες επί το αυτό μια γνώμη συναξίσονται επί το ποιήσει αυτόν βασιλέα λέγοντες προς αλλήλους μιάρα ευρίσκεται τι ούτως αγαθός άνθρωπος και δίκαιος εν τη γενεά ημών. Άμα δουν τόση αρετή θα πούνε οι άνθρωποι, τόσο σπουδαίος άνθρωπος υπάρχει άλλος στη γενεά μας που θα μπορούσε να βασιλεύσει σε όλους εμάς. Μη σας φαίνεται παράξενο? Όταν είδαν τον Ιησού Χριστόν οι Καπερναΐτες, όταν ήρθαν να τον δουν για να ακούσουν τη διδασκαλία του και να θεραπευτούν οι ασθενείς των, και παρέτεινε τον λόγον και άρχισε να βραδιάζει, να επιδύει ο ήλιος. Και τότε οι μαθηταί είπαν, Κύριε απόλυσον τους όχλους. Όχι, λέει, δώσατε τους να φάνε. Κύριε, με τι? Με δύο ψάρια και πέντε ψωμιά. Ναι, λέγει ο Κύριος, και έφαγαν και χόρτασαν. Γιατί, λέτε, έβαλε ο Κύριος τους μαθητάς του, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ινάγκασε τους μαθητάς εμβήλω εις το πλοίο. Και ότι θα απέλυε τους όχλους μόνος του ο Κύριος. Και μετά την απόλυση των όχλων ανέβηκε εις το όρος να προσευχηθεί. Γιατί τους συνάγκασε, ξέρετε? Διότι ήθελαν να τον κάνουν τον κύριο βασιλέα, και όπως γύριζαν οι μαθητές και μοίραζαν το ψωμί και τα ψάρια, ο κόσμος μουρμούριζε και έλεγε, σπουδαίος ο διδασκαλός σας, να τον κάνουμε βασιλιά. Και εκείνοι φούσκωσαν μέσα τους και είπαν, και εμείς υπουργοί. Και επειδή ο Κύριος θέλησε να τους απαλλάξει από αυτήν την την νόσον, τους έβαλε στο πλοίο. Και τι άλλο ακόμη, επέτρεψε τρικυμία να τους ταράξει εκεί μέσα στο μέσον της λίμνης, να τους ταράξει. Θέλετε υπουργή να γίνεται, να κοιτάξτε. Και μην νομίζετε το σταράκι δεν έφυγε. Κύριε, είπαν αργότερα ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, θέλουμε να καθίσουμε αριστερά σου και δεξιά σου όταν εσύ θα γίνεις βασιλιάς. Και την άλλη μέρα είτε περνά είτε πήγα και τον βρήκα, του λένε, Κύριε, εδώ είσαι? Ναι, εδώ είμαι. Και πριν εκείνοι πουν το γιατί και το πώς, τους λέγει ο Κύριος, επειδή χορτάσατε ψωμί, γι' αυτό με ζητήσατε. Ήθελα να τον κάνουν βασιλέα, που φυσικά καταλαβαίνετε θα γίνεται επανάσταση, διότι υπήρχε η ρωμαϊκή κατοχή. Μη ζητάτε το ψωμί που χάνετε, αλλά το ψωμί που μένει. Και ποιο είναι αυτό? Η σάρκα μου. Παραβάλατε παρακαλώ την περίπτωση του Κυρίου για να αντιληφθείτε πόσο εύκολο πράγμα είναι όταν δουν ένα σπουδαίον άνθρωπο να τον αρπάξουν και να τον κάνουν άρχοντα. Στην αρχή ο Αντίχριστος θα προσποιείται με τριοφροσύνη ότι εγώ δεν είμαι άξιος άνθρωπος κλπ. Τελικά όμως θα αποδεχθεί
και καταρχάς θα βασιλεύσει εις τους Εβραίους και δια των Εβραίων εις όλων των κόσμων και θα γίνει κοσμοκράτορα. Το αποκορύφωμα της δισεβίας του Αντιχρίστου, αγαπητοί μου, θα είναι η αυτοθεοποίησή του κατά τα πρότυπα των κεσάρων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο Αντίχριστος όμως θα έχει υπερβεί τα αντίτυπά του, διότι οι μεν τότε κέσαρες της Ρώμης ηλίχοντο να λατρεύονται και άλλοι θεοί. Απλώς έβαζαν το όνομά τους, το πρόσωπό τους, πλάι στους ποικίλους θεούς που ελάτρευαν κατά τόπους οι άνθρωποι. Αλλά ο Αντίχριστος θα έχει καταργήσει κάθε θρησκεία επί της γης. Ακόμη και αυτήν την ειδωλολατρία θα έχει καταργήσει, διότι δεν θα ανέχεται να λατρεύεται κανείς εκτός από τον εαυτόν του. Δηλαδή υπέρβαση κάθε προηγουμένου. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονικής 2,4, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, είναι αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Αυτός που αντίκειται και υπεραίρεται, σηκώνεται πιο πέρα από κάθε τι που ονομάζεται Θεός, όχι μόνο αληθινός Θεός, οτιδήποτε, ή σέβασμα. Τα σεβάσματα που έχουν οι λαοί, αυτά που είναι. Ξέρω εγώ, το Κοράνιο, το Κοράνιο των Μαμεθανών, με, όπως το Λαλάχ, το Βούδα, τίποτα. Δεν θα ανεχθεί τίποτα. Θα τα καταργήσει όλα, θα τα πολεμήσει όλα και θα ζητήσει μοναδική λατρεία ο διάβολος, ο Αντίχριστος. Θα κτίσει τον ναό του Σολομώντος. Σας κάνω περιγραφή της προσωπογραφίας του, Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Θα κτίσει λοιπόν τον ναό του Σολομώντος. Πράγμα που φανερώνει τη σαφή του αντίθεση προς τον Χριστόν και το έργο του Χριστού, διότι ο ναός δεν θα είναι πλέον σημείο πίστεως αλλά απιστίας. Ο Χριστός είπε θα γκρεμίσει ο ναός. Δεν θα υπάρχει πια ο ναός, γιατί δεν υπάρχει πια η ανάγκη της παλαιάς λατρείας και των παλαιών θυσιών. Ήτανε αυτά αντίτυπα. Ήρθε το πρωτότυπο, καταργούνται τα αντίτυπα. Ήρθε ο Χριστός, η μοναδική του θυσία, τα αντίτυπα παρήλθαν. Κτίζοντας λοιπόν τον ναό του Σολομώντος ο Αντίχριστος, έργο θα δείξει την αντίθεσή του εις τον Ιησού Χριστό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ο ναός επεχειρήθη μετά το 70 που κατεστράφη από τον Τίτο, επεχειρήθη να ανοικοδομηθεί από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης θέλησε να διαψεύσει τον Χριστό και έδωσε εντολή να κτιστεί ο ναός. Αλλά έγινε το εξής. Συνέβη ένα σεισμός, όπως ήδη είχε ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, λίγο πριν συμβεί είχε προφητεύσει και είπε ότι τίποτα, ο λόγος του Θεού είναι αληθής, δεν θα μπορέσουν να κτίσουν το ναό. Και πράγματι έσκαψαν τα θεμέλια. Σκάβοντάς θα συνέβη το εξής. Έβγαιναν φλόγες από μέσα. Έσκαβαν οι εργάτες και έβγαιναν φλόγες από μέσα από τα θεμέλια. Και ακόμα αυτοί κάνουν προσπάθειες να βάλουν πέτρες για να χτίσουν τα θεμέλια. Έγινε σεισμός και επέταξε τις πέτρες από τα θεμέλια έξω. Το γεγονός αυτό, αγαπητοί μου, το επιμαρτυρεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο ιστορικός Σωκράτης, όχι ο Σωκράτης, ο Έλληνος, ο Αθηναίος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Θεοδόρητος, ο Άγιος Αμβρόσιος με Βιολάνων, ο Ρουφίνος και από τους εθνικούς, ειδωλολάτρας, ο Λιβάνιος και ο Μαρκελίνος αναφέρουν το περιστατικό της αποπείρας του Ιουλιανού του Παραβάτου να ανοικοδομήσει τον ναό του Σολομώντος, αλλά με αποτυχία. Εν τούτης, αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος θα τον ανοικοδομήσει τάχιστα.
θα το επιτρέψει ο Θεός. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή δεν επίστεψαν στην αλήθεια, ο Θεός θα επιτρέψει να έρθει σε αυτούς το πνεύμα της πλάνης. Σας το διάβασα προηγουμένως στην περικοπή Β' Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο. Θα νοικοδομήσει λοιπόν ο Αντίχριστος των ναών του Σολομώντος τάχιστα, που επειδή ολοκλήρους αιώνες οι Εβραίοι δεν μπόρεσαν να νοικοδομήσουν κατά την πρόληψη πάντα του Κυρίου το ναό τους, θα θεωρήσουν τον Αντίχριστον που κατάφερε να νοικοδομήσει τον ναό ως Μεσσίαν, και ως Μεσσίαν θα τον αποδεχτούν. Λέγεται ότι οι Εβραίοι της Αμερικής έχουν έτοιμες τις πέτρες, τους λίθους προς ανοικοδόμηση του ναού του Σολομώντος μέσα σε κυβότια. Αν ερωτήσετε καλά, δεν έχει πέτρες η Παλαιστίνη? Ύστερα ο ναός δεν ήταν τεράστιος. Οι διαστάσεις του, αν δείτε στο Γάμα Βασιλείων, θα δείτε δεν είναι τεράστιος ναός. 30 μέτρα μήκος είχε. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Και κάπου 7-8 μέτρα πλάτος είχε. Ήταν μικρός. Ο κυρίος ναός. Όχι τα άλλα κτίσματα, τα οποία ήταν βεβαίως πολλά. Αποθήκες, δωμάτια κλπ. Περιστήλια, αυλές κλπ. Ο κυρίος ναός ή το μικρό κτίσμα. Εξάλλου μόνο οι ιερείς έμπαιναν μέσα για να θυσιάσουν το θυμίαμα, τη θυσία του θυμιάματος. Προσέξτε. Ο νόμος ο παλαιός έλεγε ότι απειγορεύεται να λατομηθούν πέτρες μέσα στα Ιεροσόλυμα. Έπρεπε οι πέτρες να έρθουν λατομημένες, τελεκυμένες, τετραγωνισμένες, έτοιμες από μακριά για να τοποθετούνται μόνο. Δεν έπρεπε να ακουστεί σφύρα και καλέμι μέσα στην πόλη. Έτσι το ήθελε ο Θεός. Και επειδή θέλουν να τηρήσουν δήθεν το νόμο του Θεού οι Εβραίοι, γι' αυτό ετοιμάζουν τις πέτρες και τις έχουν έτοιμες, ώστε να φτάσουν με πλοία στα Ιεροσόλυμα και να κτιστεί ο ναός. Επειδή αυτά τα σημάδια όλα έρχονται, γι' αυτό λέμε μήπως είναι κοντά ο Αντίχριστος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του γράφει το εξής. Επειδή ο Αντίχριστος λέγει ως Χριστός προς Ιουδαίους έρχεται και υπό Ιουδαίων προσκυνήστε βούλεται, περί σπούδας τον ποιείτε τον ναόν. Θα τον κάνει σπουδαίο τον ναό, επειδή αναμένεται από τους Εβραίους ως Μεσσίας και θέλει να προσκυνηθεί από τους Εβραίους. Στον ναό που θα νοικοδομήσει θα ζητήσει να προσκυνηθεί. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονικής 2,4, ώστε αυτόν, τον Αντίχριστον, εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Θα καθίσει στον ναό του Θεού σαν Θεός και θα αποδεικνύει με τα ψευδοθαύματα ότι είναι Θεός και θα προσκυνηθεί. Ποιον άρα ναόν, ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, των καταλελειμμένων των Ιουδαίων φυσήν, μη γέννητο γαρτούτων ενώ εσμέν. Τις κατηχήσεις του τις έκανε στο ναό της Αναστάσεως, που είχε κτίσει η Αγία Ελένη στα μέσα του 4ου αιώνα. Είχε κτιστεί ο ναός της Αναστάσεως. Και εκεί μιλάει στους κατηχουμένους και λέγει, σε ποιο ναό θα έρθει ο Αντίχριστος? Σε αυτόν εδώ που είμαι θα τώρα? Μη γέννητο. Στο ναό που θα κτίσει ο Αντίχριστος. Αυτός που θα είναι ο ναός του Σολομώντος. Συνεπώς, σημάδι καθαρό. Εάν δείτε, αγαπητοί μου ή τα παιδιά σας, κάποια ημέρα των ημερών να κτίζετε
ο ναός του Σολομώντος, τότε να πείτε ο Αντίχριστος ήδη είναι στις ημέρες μας. Σε ένα ερώτημα στην Αμερική αυτό, στον χώρο που είναι σήμερα, που ήταν κάποτε ο ναός Σολομώντος, είναι το τέμενος του Ομάρ. Είναι ένα τέμενος, δηλαδή μουσουλμανικός ναός, που τον έκτισε ο Ομάρ και είναι περίφημος από πλευράς δηλαδή τέχνης, περίφημος. Και το τέμενος του Ομάρ τι θα το κάνετε? Όλα γι' αυτό στηνάζεται στον αέρα μέσα σε μια νύχτα. Πάντως σας ξαναλέγω, αν δείτε ποτέ το ναό να χτίζεται, να το ξέρετε, στις ημέρες μας ήδη υπάρχει ο Αντίχριστος. Σας κάνει εντύπωση, συγγνώμη, ότι εις αυτόν τον ναό θα προσκυνείται και από εκεί θα κυβερνάει όλον τον κόσμο. Σας κάνει εντύπωση το κήρυγμα των χιλιαστών που λέγουν ότι θα αναστηθεί, λέγει, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Και αυτοί οι τρεις, λέγει, πρόκριτοι του Εβραϊσμού, θα καθίσουν εις το όρος Ιών, δηλαδή εκεί που θα κτιστεί ο ναός Σολομώντος. Και από εκεί θα κυβερνούν όλων των κόσμων με τα τελειότερα τηλεπικοινωνιακά μέσα. Αυτά γράφουν στα βιβλία τους οι χιλιαστές. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Σημαίνει ότι ήδη στέλνονται ως Απόστολοι, χωρίς το καταλαβαίνουν, του Αντιχρίστου. Διότι τον Αντίχριστο υπονοούν χωρίς οι ταλέποροι να το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό και γι' αυτό οι χιλιαστές, και γι' αυτό, όχι μόνο γι' αυτό αλλά και γι' αυτό, γιατί αρνούνται και τη θεότητα του Ιησού Χριστού, θεωρούνται αντίχριστοι οι χιλιαστές. Και είναι μεγάλη αμαρτία χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες να ακολουθούν τα κηρύγματα των χιλιαστών. Ο Αντίχριστος θα κηρύξει, αγαπητοί μου, την έλευση νέας εποχής στην γη, η οποία θα διαδεχτεί την χριστιανική εποχή, δημιουργώντας ίσως μια τρίτη διαθήκη. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την Καινή Διαθήκη και θα δημιουργήσει μια τρίτη διαθήκη. Αυτό το κακόδοξο δόγμα περί τρίτης διαθήκης είναι παλαιόν και το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όμως μη σας κάνει εντύπωση αυτό, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που ήδη ζούμε. Ακούσατε περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι αυτή η τρίτη διαθήκη? Είναι η καλλιεργουμένη κατά κόρον στις ημέρες μας αντίληψης περί απειρχαιώσεως του χριστιανισμού, που υποστηρίζουν κοσμικοί κύκλοι, κοσμικοί άνθρωποι και οικουμενιστικοί κύκλοι. Όταν σας λέγουν ότι ο χριστιανισμός πάλιωσε, εθεοκόπησε, ότι πλέον δεν έχει σε τίποτα να μας προσφέρει και να μας μιλήσει, ότι ο χριστιανισμός δεν έχει πλέον ισχύ, είναι απειρχαιωμένος, μια καινούργια κατάσταση πρέπει να δημιουργήσουμε. Αυτό στην πραγματικότητα είναι η τρίτη διαθήκη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση. Εξάλλου τι είναι αυτό που λέγει ο Δανιήλ ο προφήτης? Και υπονοήσει αλλοιώσε χρόνους και νόμων. Αλλοιώσε νόμων, να αλλοιώσει τον νόμον, είναι η τρίτη διαθήκη. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Σας είπα με μελαγχολικό τρόπο, μήπως ο Αντίχριστος κάθεται και σε χριστιανικούς ναούς? Το αναφέρει, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Αλλά με ποιαν έννοια? Όχι με την έννοια ότι θα καθίσει τότε ο Αντίχριστος, αφού λέγει ο Άγιος Κύριλλος μη γέννητο τέτοιο πράγμα, όχι. Αλλά με την έννοια των υπηρετών του Αντιχρίστου, όταν υπάρχουν οικουμενιστές κληρικοί, ή μασονίζοντες οι μασόνοι, ή αιρετικοί, οι ορθόδοξοι που είναι κρυμμένοι, δεν φαίνονται. Μα είτε πατριάρχοι είναι αυτοί, είτε επίσκοποι είναι, δεν ξέρω τι είναι, είτε αρχιμανδρίτες, πρεσβύτεροι, δεν ξέρω τι είναι, διάκονοι, ό,τι είναι. Και
οι άνθρωποι αυτοί λέγουν πράγματα αιρετικά, όπως επί παραδείγματι οι ιεροί κανόνες είναι ξεπερασμένοι, το πηδάλιο δεν έχει καμία σημασία και αξία, οι νηστείες να καταργηθούν, η εγκράτεια θεωρείται παροχημένο πράγμα. Σήμερα ζούμε σε μια νέα εποχή. Πρέπει τους νέους μας να τους δούμε με άλλο μάτι. Μπορούν να ζουν τη γενετήσια ζωή. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πέστε μου, μήπως και στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθονται όργανα του Αντιχρίστου? Κάνει εντύπωση ότι ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους Αγίους Του. Γιατί λέτε? Για να δίνει την απάντηση εις τους πιστούς ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι οι Άγιοι είναι ξεπερασμένοι. Σε κάθε αιώνα θα δώσει πολλούς Αγίους. Στον 20ο αιώνα έδωσε τον Άγιο Νεκτάριο. Έδωσε τον Άγιο Νεκτάριο. Πολύ ορθά και χαρακτηριστικά χαρακτηρίστηκε ο Άγιος του αιώνος μας. Προσέξτε, είναι τυχαίο αυτή η ταλέπορη Μαγδαληνή, η ηγουμένη που υβρίζει τον Άγιο Νεκτάριο? Είναι τυχαίο αυτό? Δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτή η αντίδραση του σατανά. Δαιμονοκρατούμενη γυναίκα είναι. Το λέγω ελεύθερα, γιατί την έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας και την έχει αφορήσει. Διότι δεν θα ανέχεται ο Αντίχριστος να υπάρχει Άγιος, επειδή θα υποστηρίζει ότι η Αγιοσύνη, η Αγιώτηση είναι απειρχαιωμένο πράγμα. Και είναι απειρχαιωμένο γιατί είναι απειρχαιωμένο το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο να κάνει Αγίους. Αλλά ο Θεός θα δίνει Αγίους σε κάθε εποχή για να δίνει την απάντηση ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απειρχαιωμένο. Ακόμα την εποχή εκείνη το κήρυγμα, είδατε πως ήρθατε? Ήρθατε πολλοί κόσμος σε ένα ευρύχωρο ναό, έχουμε πολλή φώτα εδώ, έχουμε τόσους τρόπους ανέσως. Κάθεστε, δεν αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε από ανθρώπους που έξω σας περιμένουν να σας κακοποιήσουν? Αλλά τότε, τότε τι γράφει Άγιος Εφραίμος Ήρος? Τότε των φιλοθέων άπαντα τα πρόσωπα δακρύοντα και πόθο ερωτώντας, μήποτε ρήμα Θεού επί γης, και ακούει ουδαμού. Θα λέγουν οι άνθρωποι, πουθενά ακούγεται κήρυγμα? Και η απάντηση, πουθενά. Πουθενά κήρυγμα. Πουθενά. Τότε θα έλθει ο έσχατος πειρασμός. Και σε αυτόν τον πειρασμό, αγαπητοί μου, απέβλεπε ο Κύριος όταν έλεγε στους μαθητάς του στον κήπο της Γεθσημανή, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Θέλετε να δείτε τι περί αυτού πρόκειται? Τι λέγει προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας στην Αποκάλυψη 3,10-11? Λέγει ότι ετήρησας των λόγων της υπομονής μου, καγώς σε τηρήσω επ' της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις. Επειδή ετήρησες, λέει, το λόγο της υπομονής μου, εφύλαξες, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται, που πρόκειται να έρθει σε ολόκληρη την οικουμένη. Ποιος είναι αυτός ο πειρασμός? Ο πειρασμός του Αντιχρίστου. Και εγώ, λέγει, θα σε φυλάξω. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Κράτα αυτό που έχεις. Είσαι ορθόδοξος χριστιανός, κράτα αυτό που έχεις. Ο Αντίχριστος, μέσα στη φοβερή του αλαζονία, θα νομίσει ότι θα μείνει κοσμοκράτορ αιωνίως, ξεχνώντας ότι είναι Υιός της Απολίας. Τι θα πει Υιός της Απολίας που τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος? Β' Θεσσαλονικής Β' κεφάλαιο. Λέγει ο Θεοφύλακτος ερμηνεύοντας τον Απόστολον Παύλον, ως και αυτόν απολύμενον και εταίρους πρόξενον τούτου γινόμενον. Με τις δυο σημασίες οι λέξεις
ιός απολίας, ότι και αυτός θα χαθεί και άλλους θα καταστρέψει. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια το και αυτόν απόλυστε, γιατί και αυτός θα χαθεί. Και πράγματι, ευθύς μετά, αγαπητοί μου, εις τον κολοφόνα της δόξης του και της δράσεώς του, έρχεται ο Χριστός από τον ουρανό. Έρχεται ο Χριστός από τον ουρανό, όχι από τη γη. Πολλοί ψευδόχριστοι έρχονται από τη γη όμως. Ο Χριστός είπε, θα έρθω από τον ουρανό. Οι άγγελοι είπαν, με τον τρόπο που τον είδατε να φεύγει, αναλαμβανόμενον, με τον ίδιο τρόπο θα έλθει. Και τότε, αναλώσει, θα καταστρέψει αυτόν το πνεύμα του στόματος αυτού και καταργήσει την επιφανία της παρουσίας αυτού. Θα τον καταστρέψει με την πνοή του, με το λόγο του και με την παρουσία του, με την επιφάνειά του. Ώστε λοιπόν ο Αντίχριστος θα καταστραφεί με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Άρα, μεταξύ Δευτέρας Χριστού παρουσίας και Αντιχρίστου δεν μεσολαβεί κανένα χρονικό διάστημα. Διότι έχουμε πια τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και όπως λέγει ο Ιερός Δαμάσκηνος, το ρήματι, αυτό θα πει, αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού. Το ρήματι του στόματος αυτού. Δηλαδή, με το λόγο του ο Χριστός θα καταστρέψει τον Αντίχριστο. Και ο Θεοφύλακτος λέγει, και καταργήσει ήτι παντελώς αργών ποιήση. Τελείως θα τον κάνει άχριστον. Και όπως αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Αποκάλυψη Ιώτα Θήτα 19-20, ακόμη δεν φτάσαμε, και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ο ποιήσας, το θηρίον ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ο ποιήσας στα σημεία ενώπιον αυτού, ενίσε πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός στην γεωμένη Ανθείο. Ζωντανοί, λέει, πήγαν στην κόλαση. Τι θα πει ζώντες ευλήθησαν? Ζωντανοί στην κόλαση. Ακούστε μια ωραία ερμηνεία που λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Ούκ αποθνείς κουσί θάνατον, αλλά εν ρηπή οφθαλμού αποθανατιζόμενοι, το δευτέρο θανάτο, τη λίμνη του πυρός καταδικάζονται. Διότι με την Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι και που θα ζουν, όλοι θα φθαρτιστούν. Δεν θα πεθάνει λοιπόν ο Αντίχριστος, ούτε ο ψευδοπροφήτης, των φυσικών θάνατων. Αλλά θα αποθανατιστεί και τότε θα ρηφθεί στην κόλαση. Χωρίς να δοκιμάσει θάνατον, εκείνο τον θάνατο που δοκιμάζουμε εμείς, γιατί και οι τότε που θα ζουν δεν θα πεθάνουν, αλλά θα αλλαχθούν, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, από τη φθορά στην αθανασία και από το θάνατο στην αθανασία. Αυτό θα πει ζώντες θα βληθούν στην κόλαση. Αγαπητοί μου, ας κλείσουμε εδώ τη σκιαγράφηση του προσώπου αλλά και των ημερών του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου με εκείνη τη σπουδαιοτάτη προτροπή του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Ασφάλιζε τίνιν σε αυτόν. Ασφάλιζε λοιπόν τον εαυτόν σου, άνθρωπε. Έχεις τα σημεία του Αντιχρίστου. Τα χαρακτηριστικά του τα έχεις. Και μη μόνος μνημόνευε τούτον, αλλά και αυθόνος πάθη μεταδίδου. Και μη θυμάσαι μόνος σου το θέμα Αντίχριστος, αλλά και άφθονα, πληθωρικά, να μιλάς και στους άλλους ανθρώπους γι' αυτόν. Η τέκνον έχεις κατά σάρκα, τούτο ήδη νουθέτει. Έχεις παιδί σαρκικό, να τον νουθετείς για τον Αντίχριστον. Και ήδη ακατηχήσεως εγέννησα στινά, και τούτον προασφαλίζου, ή να μην τον ψευδί δέξετε ως αληθή. Γέννησες πνευματικά κάποιον, ως κατηχούμενον, και αυτό να τον ασφαλίζεις, για να μην δεχτεί των πλάνων Αντίχριστον. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Και εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνουμε και εμείς ό,τι αφορά εις τον Αντίχριστον, τουλάχιστον στη σκιαγραφία του
ό,τι το κεφάλαιο της Αποκαλύψης το 13 μας είπε, ό,τι οι πατέρες και η Αγία Γραφή μας φανέρωσαν. Και τώρα, κλείνοντας αυτό, θα επανέλθουμε σε άλλα σημεία που μιλεί για το θηρίον, αλλά θα είναι άλλα σημεία εκείνα, στην πρόοδο των κεφαλαίων της Αποκαλύψεως, χωρίς βεβαίως πια να ξανακάνουμε την περιγραφή του Αντιχρίστου ή του Ψευδοπροφήτου. Και τώρα, με τη βοήθεια του Θεού, την ερχομένη Κυριακή, θα δούμε μια θαυμαστία εικόνα. Το αρνίον με τους 144.000 ήτη, εκείνους οι οποίοι ακολούθησαν το αρνίον σε όλη την αγνότητά τους και σε όλη την αφιερωσή τους. Αυτά, αγαπητοί μου, για την ερχομένη Κυριακή.